Γεια σας φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε σε άλλο ένα βίντεο του Mostly Unboxing. Σήμερα δεν ήρθαμε Θεσσαλονίκη για το Comic Con, οπότε δεν γινόταν να περάσουμε από το Wishbox ή το Yalla Mask Collection όπως μας γράφει πάνω. Μαζί θα με βοηθήσει το κυνήγι ο Κέσος, γιατί έχουμε ένα... Έχει πολύ πράγμα. Ένα pop hunting, ναι, έχουμε και πολύ πράγμα να κουβαλήσουμε σε αυτές τις τεράστιες εγκαταστάσεις, όπως είχαμε δει και στο προηγούμενο βίντεο στα πλάνα από το drone. Ε, αυτά νομίζω σιγά σιγά πάμε να μπούμε μέσα, γιατί αυτό το hunting θα βγει μεγάλο και με πάρα πολλά κομμάτια όπως το κόβω. Ναι, αφού γυρίσαμε σιγά σιγά την κάμερα, πάμε να μπούμε μέσα να δούμε τι παίζει. Καλησπέρα σας. Χαίρετε λοιπόν, τώρα εδώ τι έχουμε. Εντάξει, αυτό που λέμε ότι κάθε φορά που ερχόμαστε το μαγαζί γίνεται όλο και πιο, όχι όλο και πιο μεγάλο, αλλά έχει όλο και περισσότερες προσθήκες σε ράφια και τα σχετικά. Καλά, θα χρειαστούμε. Έχουμε εδώ, εντάξει, οι αδερφές από το Frozen, η Elsa και πώς είναι, ναι, Ανά. Ανά, γεια σου λοιπόν. Οπότε, Ανά, όχι, δεν λέγανε Ανά. Ανά, ωραία, την Ανά. Λοιπόν, έχουμε τώρα εδώ, ξεκινάμε. Εντάξει, έχουμε αρκετά πραγματάκια. Εδώ βλέπουμε από την Bulliland, από την Comanche, εδώ πέρα. Αν και εμείς θα πάμε κατευθείαν προς τα Funko Pop, που και αυτά όσο πάει αυξάνονται και πληθύνονται. Γενικά έχουμε και νέα display στο χώρο, όσο πάει μεγαλώνει και άλλο η κατάσταση εδώ πέρα. Εντάξει, εδώ έχουμε από το Warcraft, αγαπημένο. Έχουμε και άλλες φιγούρες από το Marvel Legends. Εδώ έχουμε μετά... Γεια σου Κωστάρα μου, καλησπέρα αδερφέ. Λοιπόν, έχουμε εδώ Good Guys Τσάκι. Α, ο Τσάκι, η φιγούρα του, η... βασικά ολόκληρο ο Τσάκι, τώρα δεν ξέρω είναι ακριβώς life size. Τι έχουμε μετά, έτσι μια σύντομη γύρα από NECA, έχουμε φιγούρες πάρα πολύ όμως, Predator, κάποια Predator θέλω από την NECA, αλλά όχι τα συγκεκριμένα, θα έχω κάποια άλλα έτσι που είναι στο κουτί τους, βλέπουμε Terminator αυτά, αλλά σιγά σιγά ας πάμε προς τα pop, ναι, και αυτό πάρα πολύ ωραίο, εδώ που έχουμε όλη την γωνία του Harry Potter, και αυτά βγήκαν πάρα πολύ όμορφα, αυτά είναι της Noble Collection και αυτά κάποια στιγμή πρέπει να τα δούμε όλα τα αγαλματίδια που έχουν βγει. Τα πρώτα είναι πιο ωραία, μετά βγάλανε από το, τα βγάλανε από το Fantastic Beasts. Είναι λίγο ιδιαίτερα. Εντάξει, τώρα το κάμι είναι πάρα πολύ όμορφο. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά να ξεκινήσουμε τα ποπάκια, γιατί θα έχουμε πάρα πολύ δουλειά όπως το βλέπω. Λοιπόν, τι έχουμε, βασικά σε αυτό το ράφι από πίσω έχει και τα Mystery Minis που λέγαμε και κάποια Dwarfs, αλλά έχουμε πολύ πράγμα από Mystery Minis. Από Lord of the Rings, από Harry Potter, έχουμε εδώ από Warcraft, από Mystery Minis, αυτά πρέπει να είναι από το Civil War. Όχι, από το Avengers Age of Ultron, πάρα πολύ ωραία. Star Wars, Fallout, πάρα πολύ πράγμα από Mystery Minis. Μετά τα Pop Keychain, τα μπρελοκάκια, τα οποία έχω πάρει κανένα δύο μπρελόκα, αλλά ποτέ δεν τα έχω χρησιμοποιήσει, τουλάχιστον όχι ακόμα. Rock Candy, τι λες τώρα, αυτή, δες εδώ, εγώ το εργόμενο, πανέμορφη ρε φίλε. Ε, αυτή είναι όντως. Είναι πάρα πολύ όμορφη. Τα Rock Candy είναι ωραία. Τα Rock Candy βγήκαν όμορφα, η Bellatrix εδώ, η Hermione, πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε τώρα να ψάχνουμε παπάκια. Ξεκινάμε με Star Wars. Αρκετά τα έχουμε ήδη από εδώ. Τώρα. Ξεκινήσουμε από πάνω, θέλω κάποια μεγάλα που δεν έχω. Ας πούμε τώρα θέλω, α ναι καρότσι φίλε μου, αδερφέ μου αφαίρεσαι τα καρότσι. Μπράβο αδερφέ μου, λοιπόν έχουμε εδώ τώρα. Θα ξεκινήσουμε με αυτά τα δύο τα θέλω και τα δύο όπως είναι εννοείται. Και το ένα γαμάτο έχει και το επαιτειακό αυτοκόλλητο για τα 40 χρόνια Star Wars. Είναι δύο free pack, το ένα μας έχει Gunner Officer and Trooper και το άλλο μας έχει τον T-Bot, Chef Chibra και τον Ogre. Αυτή είναι όλοι γενικά, όλα τα Ewok, πάρα πολύ ωραία. Ναι. Ξεκινάμε να προσθέτουμε στο καρότσι. Φτιάξε εδώ την κατάσταση αδερφέ μου. Λοιπόν, από το τριπλά πακέτα τουλάχιστον από πάνω, γιατί βλέπω και κάτω ότι θέλω αρκετά που μου λείπουν, ναι, και από New York Comic Con και αυτά. Τους τρεις τους έχω, τους πιο κλασικούς Greedo και... Α, τον Darthful, τον Unhooded Emperor και τον Ιταπάο Clone Trooper τους θέλω. Καλά, ο Emperor βγήκε πάρα πολύ όμορφος. Κοιτάξτε εδώ κομμάτι, τι λες τώρα, και ο Darthful πάρα πολύ ωραίος. Αλλά ο Emperor εδώ βγήκε πάρα πολύ ωραίο. Εκεί που βασικά είναι πριν μπουν ας πούμε, από τη σκηνή από το Star Wars το τρίτο, η εκδίκηση των Sith, όπου μπήκαν μέσα ο Mace Windu και όλοι αυτοί και έγινε εκεί το μακελιό. Και ο Ταπάο Trooper πάρα πολύ ωραίο. Πορτοκαλί έτσι γαμάτο. Και αυτό ένα πολύ ωραίο τριπλό πακέτο. Λοιπόν, τώρα τι έχουμε εδώ. Αυτού του δύο, Dengar και τον Saw Gerrera, του θέλω γιατί είναι από το New York Comic Con. Το Fall Convention όπως μας το λέει του 2017. Έλα αδερφέ μου. Και τον Saw Gerrera εννοείται. Πάρα πολύ ωραίος και αυτός. Πολύ όμορφα παπάκια. Πάρα πολύ ωραία λεπτομέρεια. Λοιπόν συνεχίζουμε. Αυτό είναι το Flock. Και εδώ αυτά, ναι, αυτό είναι το Flock που λέγαμε. Όπα, όχι, αυτό είναι το Flock του Chase. Α, ωραία, αυτό το χτυπάμε όπως είναι. Και αυτό είναι από το Hot Topic που βγήκε σε Flock τα εκδοσή και βάλαν και Flock Chase. Και αυτό νομίζω επίσημα θα είναι το πρώτο Flocked αυτοκόλλητο, Flocked Chase αυτοκόλλητο που θα προσθεθεί στη συλλογή μου.
Πάρα πολύ όμορφο. Βρήκαμε και ένα ναι. Και αυτό που είπαμε ότι ισχύει pop hunting. Αν κάποιο έρθει από εδώ, τι εγκαταστάσει τη είναι του, όλο και κάποιο ποπάκι chase θα βρει στα ράφια. Λοιπόν, έχουμε εδώ. Τι άλλο θα χρειαστούμε από εδώ. Από αυτού του έχω ήδη. Έχουμε και αυτό το gold, το loot crate και Walmart. Πάρα πολύ ωραία. Αυτό το pork το θέλω. Βγήκαν και αρκετά τα pork. Ένα πάρα πολύ γαμάδο pork με ανοιχτά τα φτερά του, έτσι που είναι. Pop Star Wars νούμερο 198. Πάρα πολύ ωραίο. Λοιπόν. Συνεχίζουμε, τι έχουμε τώρα άλλο εδώ πέρα, θα χρειαστούμε κάτι άλλο από Star Wars. Κάποια από New York Comic Con ήθελα πάλι. Α, ναι, κάτω εκεί που είναι η Jean. Η Jean Erso με την Imperial Disguise, όπως είναι τέλος πάντων. Την μεταμφίεση, Imperial, πάρα πολύ όμορφη. Εδώ που ντύθηκε, μπήκε μέσα εκεί για να σου γελάσει. Πάρα πολύ ωραία, και αυτή με το αυτοκόλλητο του Fall Convention, το New York Comic Con που λέμε. Κάτω νομίζω τους έχουμε όλους. Ναι, και ο Plo Koon έχει έρθει ξανά, γιατί τον ψάχνουν αρκετοί και είναι ένα πάρα πολύ ωραίο κομμάτι. Luke Skywalker βλέπω, Chopper και αυτά. Πάρα πολύ ωραία, νομίζω από Star Wars είμαστε κομπλέ. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Πάμε σε Harry Potter. Εδώ προς το παρόν δεν θέλω κάτι από Harry Potter τουλάχιστον. Πάνω από τους μεγάλους, εντάξει, ένα δεδρογέννη θέλω οπωσδήποτε. Βγήκε πάρα πολύ ωραίος ο Τρίμπερτ. Και τώρα εδώ όπως είναι θα μας ζωρίσει λίγο. Όπως είναι εδώ πάνω. Για να δεις αδερφέ μου τι θα είναι εσύ. Πώς θα δεις, γιατί εγώ με το ένα χέρι έχω κινητό. Θα μας φύγουν. Πάρε έναν, βασικά θα πάρουμε τον κάτω. Ξαναβάλω τον πάνω όπως είναι αυτόματος. Πάρα πολύ ωραίος. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Τι έχουμε εδώ κάτω, ναι, έναν ώρα αν θέλουμε από τα Alien, πάρα πολύ ωραίο κομμάτι, αυτό ήταν εξίσου στο Hot Topic που τελικά ήρθε και στην Ελλάδα, πάρα πολύ ωραίο. Ώρα με το Facehugger να ξεκινάει την αναπαραγωγή ας πούμε τον Alien, πάρα πολύ ωραίο και αυτός. Λοιπόν, τι άλλο θέλω, ο Speciality Series Predator και με το αυτοκόλλητο, το κανονικό το Speciality Series αυτοκόλλητο, πάρα πολύ ωραίο. Στην ουσία είναι το ίδιο με το κανονικό σαν στήσιμο, απλά εδώ έχουμε τη μάσκα, είναι μάσκα και έχει και άλλο νούμερο, έτσι, ναι, έβαλε και άλλο νούμερο. Ο απλός έχει το 31, αυτός έχει το 482. Pop Movies, πάρα πολύ όμορφος και αυτός. Μπορεί να μπει και αυτός στο καλάθι μας. Πάρα πολύ όμορφα. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Θα δούμε πάλι κάποια από τα μεγάλα. Ο Hulkbuster θα πάρουμε οπωσδήποτε, γιατί βγήκε πάρα πολύ όμορφο κομμάτι. Ένα Hulkbuster. Αυτόν θα το φτάσουμε, γιατί είναι πιο εύκολος. Νομίζω είναι βαρύς, ρε. Ένα βαρύ κομμάτι. Ναι, τώρα εδώ με το φως μπορούμε να πιάσουμε τον λίγο, γιατί πάει να μην φύγει. Πάρα πολύ ωραίος. Για μένα καλύτερο στο παλιό, αλλά είναι και αυτό το θέλουμε. Πάρα πολύ ωραίο κομμάτι. Pop Marvel νούμερο 294. Ναι, και τον Σένον, τον αγαπημένο Δράκο από τον Dragon Ball Z. Εδώ με το φως και το white balance του έχουμε ένα θεματάκι. Πάρα πολύ ωραίος. Ένα από τα πιο όμορφα παπάκια για μένα. Κοιτάξτε εδώ κάτω, έχει τις Dragon Balls. Αυτό άνετα θα μπορούσαμε να το δούμε και σε pop review. Ο Σένον, επικαλέστηκαν τον Σένον ας πούμε με τις Dragon Ball και βγήκε έτσι πάρα πολύ όμορφος. Και εννοείται ένα exclusive κομμάτι. Λοιπόν, από Game of Thrones θέλουμε κάτι. Μου λείπουν αρκετά από Game of Thrones, μια Brienne οπωσδήποτε. Θέλω γενικά και άλλα, αλλά θα τα δούμε αυτά λίγο αργότερα. Προς το παρόν θέλω μια Brienne οπωσδήποτε. Ένα κομμάτι που είχε εξαφανιστεί για λίγο και ανέβηκε, αλλά ευτυχώς ξανακυκλοφόρησε. Pop Game of Thrones νούμερο 13. Από Lord of the Rings, να πω Lord of the Rings θα πάρω ακόμα δύο Twilight Ring Wraith να έχω και έναν, μπορεί να αφήσω και έναν εκτός κουτιού και έναν για καμιά ανταλλαγή, ξέρω κάτι, γιατί είναι ένα πάρα πολύ ωραίο κομμάτι. Μ' άρεσε πάρα πολύ για μένα, ίσως το καλύτερο Glow in the Dark κομμάτι που έχει βγει μέχρι στιγμής, παρόλο που δεν γράφει την Glow in the Dark, από αυτούς θα πάρω δύο, γιατί μου αρέσουν πάρα πολύ. Λοιπόν, συνεχίζουμε, πάμε τώρα προς Marvel. Πάνω κάτι μεγάλο τώρα, όχι και τον Demogorgon το μεγάλο θέλω κάποια στιγμή και το Night King πάνω στον Ice Viserion, αλλά προς το παρόν όχι, γιατί αυτά ακόμα μπορούμε να τα βρίσκουμε λίγο καιρό. Εδώ αφού θέλω και τους δύο όπως είναι, Valkyria και Moon Knight, πάρα πολύ ωραίοι και οι δύο. Δύο πάρα πολύ γαμάτα exclusive, 268 και 272. Πάρα πολύ ωραίος και ο Moon Knight. Λοιπόν, συνεχίζουμε τώρα. Οπ, ναι, Tony Stark από το San Diego Comic Con, από αυτά που μας είχαν ξεφύγει, που είχαν αργήσει να έρθουν και η Ελλάδα, ήρθε να τον αποκτήσουμε. Ο Tony Stark από το Spider-Man Homecoming που κρατάει τη μάσκα του στο χέρι. Πάρα πολύ ωραίος Pop Marvel νούμερο 225. Λοιπόν, κάτι άλλο κάτω, έχουμε φύλακες του Γαλαξία, τα απλά τα οποία δεν τα χρειάζομαι. Αυτός Star-Lord, ένα εξκλουσιβάκι ο Star-Lord με την μπλούζα του, ξέρω εγώ, έχουμε εδώ Pop Marvel νούμερο 261, πάρα πολύ ωραίος και αυτός εξκλούσιβ, αυτός νομίζω ήταν στο Walmart, τον θέλουμε και αυτόν εννοείται.
Λοιπόν, συνεχίζουμε. Το Black Bolt, τον οποίο Black Bolt δεν τον έχω πάρει παραδόξως τόσο καιρό, αλλά πάρε τον πριν αρχίζει να εξαφανίζεται σαν κομμάτι. Ένα ωραίο κομμάτι. Pop Marvel νούμερο 191. Αυτός είναι από τους Inhumans. Spider-Girl, ένα καινούριο exclusive πάρα πολύ όμορφο. Άνια Κοραζόν, πανέμορφη. Pop Marvel νούμερο 271. Α, και το Winter Soldier, από το Civil War, ένα ζώρικο κομμάτι. Τι λες τώρα εδώ, με το ένα χέρι που είναι. Πάρα πολύ ωραίος. Και αυτός είναι ένα από τα exclusive που αυτή τη σειρά την έχω πλέον όλοι. Αλλά αυτός είναι ένα από τα exclusive που βγήκαν, που είναι εκτός σειράς και τα θέλω, εννοείται. Λοιπόν, πάμε τώρα λίγο πιο κάτω. Έχουμε και εδώ από New York Comic Con που τα θέλω. Α, εδώ έχουμε δύο τώρα. Να πάρω αυτό που έχει μόνο το New York Comic Con αυτοκόλλητο ή αυτό που έχει δύο αυτοκόλλητα. Θα πάρω αυτό με τα δύο αυτοκόλλητα. Έτσι, να έχουμε δύο αυτοκόλλητα πάνω. Γιατί όχι, να τον κρύβουν λίγο παραπάνω, ας πούμε. Πάρα πολύ ωραίο. Ο Χάλκα, το Thor Ragnarok, όπως ήταν εκεί στις αρένες που τον είχαν, που ζούσε σαν βασιλιάς, να πούμε. Και τον Old Man Logan, και αυτός πάρα πολύ ωραίο κομμάτι. Και αυτός από το New York Comic Con, X-Men 235. Ευτυχώς ήρθαν αρκετά κομμάτια από το New York Comic Con στην Ελλάδα. Κάτω τώρα. Τι έχουμε εδώ, Bruce Banner, εντάξει τον έχουμε ήδη, κάποια γκρουτάκια που τα έχω ήδη, από αυτό το γκρουτάκι όχι το έχω ήδη, πάρα πολύ ωραίο, ο γκρουτ με τις καραμέλες, ένα πάρα πολύ όμορφο κομμάτι και αυτός, Pop Marvel νούμερο 264, γκρουτάκος με τις καραμέλες, πάρα πολύ ωραίος. Τι άλλο έχουμε, ναι, με μια χέλα θα χρειαστούμε οπωσδήποτε, η χέλα χωρίς τη μάσκα από το Thor Ragnarok, και αυτή πάρα πολύ όμορφη, και αυτή εννοείται exclusive, Pop Marvel νούμερο 251. Νομίζω αυτά κάποια έχουμε, κάποια από το Infinity, κάτω έχουμε κάποια από το Infinity War, τα οποία προς το παρόν και αυτά θα τα αφήσω να τα δούμε λίγο αργότερα. Πάμε να συνεχίσουμε σιγά σιγά. Ναι, και αυτός ο Scarlet Spider, ένα πάρα πολύ ωραίο κομμάτι, και ο Hulk αυτός που είναι παλιός, και αυτό είναι το exclusive του, αν θυμάμαι καλά, στο Entertainment Earth ήταν, που είναι έτσι ο Rampaging Hulk, ας πούμε. Πάρα πολύ ωραίο. Συνεχίζουμε. Spider και λείπαμε, πήραμε, τώρα τα έχουμε κάνει τα ράφια λίγο χάλια, α, δεν πειράζει. Ξεκινάμε σε DC, ναι. Σε DC δεν με ενδιαφέρει κάτι ιδιαίτερα, αλλά θέλω κάποια από το Justice League, να θυμάμαι καλά, παρόλο που το άφησα, δεν θέλω να συλλέξω όλη τη σειρά, αλλά θέλω τουλάχιστον τη Wonder Woman. Εδώ τώρα, ας πούμε, βλέπουμε κάποια exclusive από το Justice League. Όχι, η μέρα, ρε φίλε. Τη μέρα δεν ξέρω, κάτσα από τη Wonder Woman, τη θέλω σίγουρα, γιατί θέλω όλες τις Wonder Woman, και από τις ταινίες της και τα γενικά όλα τα παπάκια της. Τη Wonder Woman Gal Gadot του Wonder Woman, έτσι, όχι το παλιό της. Και εδώ μας λέει exclusive είναι η Wonder Woman με το Motherbox, η πανέμορφη Wonder Woman Gal Gadot. Μέρα, τώρα η μέρα και αυτή είναι πάρα πολύ όμορφη, ρε γάμο, είναι πανέμορφη. Να μην πάρουμε για μια μέρα, όχι, την πάρω και τη μέρα, κοιτάξτε εδώ πόσο όμορφο παπάκι. Και πάρα πολύ όμορφη και έτσι δεν είναι, εννοείται, όχι, και τη μέρα θα την χτυπήσουμε, εννοείται. Χτύπατε και την μέρα. Τώρα από εδώ χρειαζόμαστε κάτι άλλο, έχουμε Suicide Squad, όχι, και αυτά τα εγκατέλειψα. Προς το παρόν τουλάχιστον, εδώ μετά έχουμε Call of Duty, πάνω και αυτό πάρα πολύ ωραίο κομμάτι. Deadpool Chimichanga Strike που ήταν από το X-Force στο γκρι χρώμα, και έχουμε και ωραίο αυτοκόλλητο 2015 Summer Convention, παλιό και δύσκολο κομμάτι, αν το ψάχνει κάποιος καλό να το χτυπήσει. Λοιπόν, νομίζω αυτά από εδώ, έχουμε Freddy's, έχουμε κάποια από anime, Planet of the Apes, Kingdom Hearts, παιχνίδια μετά, εντάξει, Minecraft, Steve, και τα παπάκια του Minecraft θα θέλω κάποια στιγμή και θα τα δούμε. Αυτά βγήκαν πολύ μεγάλο το σχέδιο, εντάξει, δεν ξέρω πόσο μεγάλο βγήκε το σχέδιο σχέση με τα άλλα. Δεν ξέρω γιατί έτσι, πάρα πολύ μεγάλο. Λοιπόν, συνεχίζουμε, πάνω έχουμε τα μεγάλα Reinhardt από Overwatch, Power Rangers. Α, εκείνο το Ranger θα το χρειαστούμε, που είναι και New York Comic Con. Εδώ έχει και μουσική, τώρα παίζει να ακούτε και τα τραγούδια. Ένας πάρα πολύ ωραίος Ranger από το New York Comic Con, και είναι Glow in the Dark. Μου αρέσουν πάρα πολύ τα Glow in the Dark, τα θέλω όλα. Πάρα πολύ ωραίος αυτός. Συνεχίζουμε. Τι έχουμε κάτι άλλο. Μετά κάτω έχουμε από Jurassic Park πάρα πολύ όμορφα παπάκια. Μου άρεσαν πάρα πολύ και τα δεινοσαυράκια. Κοιτάξτε εδώ τον τυρανόσαυρο. Τι λες, ρε φίλε. Φιλοφόσαυρος, Dr. Alan Grant. Έχουμε μετά από Godfather, The Rock, Mega Man. Ο Venompool πάρα πολύ ωραίος. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Τι άλλο έχουμε να δούμε. Δεν έχουμε κάποια από το Dragon Balls. Dragon Ball Z, μάλλον, και εντάξει και από το Dragon Ball Super. Α, πάνω έχουμε το Luffy, ναι, είχα πάρει τα υπόλοιπα, επιτέλους ήρθε και ο Luffy για να κλείσουμε και εδώ. Πάρα πολύ ωραία. Οπότε τώρα έχουμε κλείσει με ό,τι έχει βγει από One Piece, και τα καινούργια και τα παλιά, μόνο τώρα, εντάξει, πάρα πολύ όμορφα, και τα 8 τα έχουμε τώρα. Ωραία, γιατί βρήκα και τον Λο. Πάρα πολύ ωραία. Μετά και το διπλό πακέτο του Piccolo και του Gohan είναι πάρα πολύ ωραίο. Αφού θα του πάρω ξεχωριστά, οπότε προς το παρόν όχι. Λοιπόν, και μετά από εδώ, ναι, εδώ τώρα βλέπω Disney και τέτοια. Ας δείτε και εσείς λίγο, αν και εγώ δεν νομίζω να βρούμε κάτι
πάνω και ο Hulk πάρα πολύ ωραίος, αλλά και εκείνο θα τον αφήσουμε για λίγο αργότερα. Ο The Kinds of Hulk. Κοιτάξτε εδώ κομμάτι. Πάρα πολύ μεγάλος και γαμάτος. Λοιπόν, εδώ έχουμε κάποια της Disney. Έχουμε και αυτό το Gold, το Only Target και σε Condominion. Κάτω εδώ Buzz Lightyear και Woody και Ασπρόμαυρος. Εννοείται από την 20η είναι το 20η επέτειο του. Για τα 20 χρόνια τέλος πάντων Toy Story. Πάρα πολύ αγαπητά. Έχουμε Troll Hunters. Εδώ γενικά είναι τα πιο έτσι λίγο παιδικά, ας πούμε. Μικρό μου Pony, Remy και Disney, ας πούμε, και South Park βλέπω. Εντάξει, πάνω έχουμε και το live action movie της Πεντάμορφης και το Θέρας. Πάρα πολύ ωραία. Εδώ δεν με ενδιαφέρει κάτι νομίζω. Έχουμε εδώ κάτω από το Coco, το οποίο Coco ακόμα δεν είδα το παιδικό, ντροπή μου. Πάρα πολύ ωραίος. Κάτω έχουμε Jafar, τι λες τώρα εδώ παιδικά, ναι, Axel Rose. Πάνω έχουμε κάποια από το Rick and Morty, το οποίο και αυτό δεν με ενδιαφέρει ιδιαίτερα. Πάρα πολύ ωραία και το Beast Locked, αλήκη στη χώρα θαυμάτων. Αυτά. Αυτά νομίζω, παιδάκια μου, εντάξει, έχουμε γεμίσει ένα καλάθι. Δεν χωράμε κι άλλα. Έχουμε γεμίσει πάλι ένα καλάθι pop. Δεν πειράζει. Είναι κι άλλα που θα ήθελα, αλλά προς το παρόν δεν μπορώ να τα πάρω. Αυτά νομίζω, παιδάκια μου. Εντάξει, δείτε και στο βίντεο, γράψτε κάτω στα σχόλια πώς σας φάνηκε και τσεκάρετε καλά αν έχει κάποιο κομμάτι σε αυτά που δείξαμε που σας ενδιαφέρει. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρακολούθηση. Αν σας άρεσε το βίντεο και θέλετε να δείτε και άλλα γαμάτα και geek βίντεο, κυρίως unboxing, σερωμητικά κουτιά, Funko Pop, πιο premium φιγούρες και αγαλματίδια και πολλά άλλα καινούργια που έρχονται, κάντε ένα subscribe στο κανάλι. Μέχρι την επόμενη φορά, καλή συνέχεια από μένα.